Ενορχιστρωμένη διαδικτυακή απάτη που εξαπλώθηκε από την Κρήτη σε πολλέ περιοχέ τη χώρα κόστησε ακριβά στα θύματα που είδαν του τραπεζικού του λογαριασμού να εξανεμίζονται, χωρί να μπορούν να συνειδητοποιήσουν πω πιάστηκαν τόσο εύκολα στα δίχτυα του απαταιώνα. Αυτοί που έχουν χάσει τα λεφτά του τα το έχουν χάσει ή από απροσεξία ή από κάτι άλλο. Έχω φοβηθεί τόσο πολύ αυτά που έχω ακούσει που πλέον δεν δίνω. Μου έρχονται χαρτιά από τράπεζε, μπορεί να είναι γνήσια χαρτιά και πλέον δεν του απαντώ. Παίρνω τράπεζα τηλέφωνο. Δεν βλέπω κάποιο τρόπο που μπορώ να προστατευτώ. Δράστη σε τουλάχιστον τέσσερι περιπτώσει απάτη με δεκαδε δεκάδε χιλιάδε ευρώ είναι 69χρονο τουριστικό πράκτορα από χωριό του Δήμου Μαλεβιζίου. Ενώ ένα από τα θύματα του είναι νεαρό Ηρακλειώτη, ο οποίο έχασε και τα περισσότερα χρήματα μέσα από τα χέρια του. Είναι σαν κάποιο α πούμε να ζητάει από κάποιον το άμκα και το άφημι και το δίνει ευθέω στον οποιοδήποτε. Εκεί πρέπει ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί λίγο. Επιφυλακτική πάντα. Προσεκτική όσο μπορώ. Ο 69χρονο τηλεφωνούσε στα θύματα, προτείνοντά του να συνδεθούν σε μια εφαρμογή που επιτρέπει την πραγματοποίηση δωρεάν βιντεοκλήσεων. Σε κάποιου μάλιστα συστήθηκε και ω υπάλληλο τη Microsoft. Για να το κάνουν αυτό, θα έπρεπε να του δώσουν του κωδικού πρόσβαση, ώστε μέσω απομακρυσμένη διαχείριση να μπορεί να εγκαταστήσει το πρόγραμμα στου υπολογιστέ. Παρακιστικά email πάνω από 3-4 τη μέρα κάθε μέρα. Ε, τηλεφωνικές επικοινωνίες, όχι, δεν μπορώ να πω ότι έχω δεχτεί. Αλλά email, να πατήσω ένα κουμπί, να μπω σε ένα link, να στείλω κάποια στοιχεία, ναι. Πλέον αγνοώ και αγνοώ βέβαια και τα κανονικά email των τραπεζών, παραδείγματο χάρη, και απλά του παίρνω τηλέφωνο. Είπα από εκεί. Ο δραστής μόλις αποκτούσε πρόσβαση στα στοιχεία των θυμάτων, έμπαινε στι εφαρμογες e e-banking, κάνοντα μεταφορέ χρημάτων στο δικό του λογαριασμό. Με τον τρόπο αυτό, εξαπάτησε τρει επαγγελματίε στην Άνδρο, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ενώ στο Ηράκλειο, νεαρό επιχειρηματία που έκανε την καταγγελία, έχασε ούτε λίγότε πολύ 18.000 ευρώ. Μια επιχείρηση οργανωμένη, μεγάλη, με προσωπικό, με λογιστέ, με προγραμματιστέ μπορεί να κάνει πολλά άλλα πράγματα. Ένα απλό πολίτη ή ένα μικρό επιχειρηματία, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να πάρει τηλέφωνο την τράπεζα. Εγώ αυτό που θα συνιστούσα στον καθένα είναι να πάρει τηλέφωνο την τράπεζά του. Έλαβα ένα email. Θέλουν τα στοιχεία μου. Να τα δώσω, είναι δικό σα. Να πάρει όμω το τηλέφωνο που ξέρει, όχι το τηλέφωνο που μπορεί να γράφει από κάτω το email που του ήρθε. Επειδή κοπιάρουν και το λογότυπο των Τα πάντα πλέον. Παλιά σου ένα email και σου λέγανε ξέρω εγώ αλφαμπάνκ, παύλα, καταλάβαινε ότι δεν είναι αυτό. Τώρα όμω, κανονικά, κοπιάρουν ακόμα και οι μείοι. Η καταγγελία έγινε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, το οποίο έφτασε πολύ γρήγορα στα ίχνη του τουριστικού πράκτορα, ο οποίο αναμένεται να λογοδοτήσει άμεσα στη δικαιοσύνη. Η πρόσβαση σε κωδικού και προσωπικά στοιχεία είναι ολέθριο λάθο όπω προειδοποιούν συνεχώ τόσο η αστυνομία όσο και οι επιστήμονε από τον κλάδο τη ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει όσου αποδέκτε χρειάζεται πριν το πάθημα γίνει μάθημα σε αυτή τη περίοδο ας πούμε συγκεκριμένα μας έχουν τρελάνει με mail που έρχονται επειδή δουλεύω σε εταιρεία. Μας έχουν τρελάνει με mail που έρχονται που είναι και καλά από τράπεζα, αλλά δεν είναι. Έχω επικοινωνήσει και με την τράπεζα οπότε... Τα τέσσερα θύματα που έχουν προβεί σε καταγγελίες σε βάρος του τουριστικού πράκτορα έχασαν ούτε λίγο ούτε πολύ 33.000 ευρώ.